Συνδυασμός δεν πέρασε, αλλά ο Μπορμπόκης έχει ακόμη την μπάλα και κάνει και την πάσα. Περνάει αυτή για τον Γιωβάνοβιτς, είναι η μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Αλλά ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος την πρώτη φορά που χρειάζεται απόψε να καθαρίσει μια φάση, το κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Χάγκαν κρατάει την μπάλα. Χάγκαν κινείται παράλληλα στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Πολύ όμορφη απόκρουση του Ελευθερόπουλου. Χάγκαν κρατάει την μπάλα. Δίνει για τον Ντούντου που έχει ξεμαρκαριστεί το σουτ. Αλλά αποκρούει ο Ελευθερόπουλος. Σκηνής από τον Ντούντου. Αντεμάρ σε θέση για γκολ. Και πάλι Ντούντου το πλασέ στη γωνία και ο Ελευθερόπουλος σώζει τον Ολυμπιακό. Ο οποίο βρίσκεται ο Ζουμπούλης. Ενώ φεύγει και ο Πις. Να η ευκαιρία για το δεύτερο γκολ. Θα χάσει την μπάλα ο Ελευθερόπουλος και την τελευταία στιγμή με την προβολή αυτή. Ο Καραταΐδης θα διώξει σε κόρνερ. Σαβανάζοβιτς, ο Χρυσονίδης κρατάει την μπάλα. Σε καλό σημείο είναι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, είναι μέσα στην περιοχή. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Χάνεται τελικά μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Σκιαντάκης. Το αριστερό. Καλό σου από τον Σκιαντάκη. Ακόμη καλύτερη η επέμβαση από τον Ελευθερόπουλο. Βραδιάς. Η αγαπημένη πιέζει. Κερδίζει την μπάλα τώρα ο Κωστής. Το σούτ στην κλειστή γωνία του Ελευθερόπουλου. Γύρισμα out από τον Νικολαίδη. Καθώς η καβάλα είναι και πάλι με το Χέρτνακλ, το σούτ με το αριστερό, η επέμβαση του Ελευθερόπουλου στο 27. Του Χέρτνακλ, ο Σουκιασιάν του επαναφέρει το γυριστό. Καλό σούτ και ο Ελευθερόπουλος κόρνερ από το γυριστό του Αθανασιάδη. Ο Σαβίδης. Προσπαθήσει απευθείας. Προσπαθεί απευθείας. Εκπληκτική επέμβαση του Ελευθερόπουλου. Ντικουμέ, ο οποίος μάχεται μόνος του, θα πάρει τώρα την κόντρα. Θα βγει εντελώς μόνος του ο Ντικουμέ, καταπληκτική ευκαιρία. Ντικουμέ, το πλασέ και ο Ελευθερόπουλος θα σώσει τον Ολυμπιακό. Για τον Μπορμπόκη, η μπάλα πέρασε από τον Καραταΐδη. Ο Ελευθερόπουλος σύνδεσε τη φάση, βγήκε και διόρθωσε το λάθος του Καραταΐδη. Κωνσταντινίδης. Εδώ ο Σακελαρίδης θα μπει στην περιοχή, θα κάνει και το πλασέ θα σώσει ο Ελευθερόπουλος. Ξαβίδης, τώρα είναι ο πλάκ. Κάνε σουτ ο Ελευθερόπουλος κόρνερ. Καλή επέμβαση. Ο Καραταΐδης γύρισε ο Ανδρεάδης. Ο Ελευθερόπουλος βγήκε, δεν μπορεί. Ο Οικονομίδης το σουτ σώζει με δεύτερη προσπάθεια ο Ελευθερόπουλος και στη συνέχεια απομακρύνει ο Νινιάδης. Ανδρεάδης με τον Ελευθερόπουλο. Τελεί ο Ανδρεάδης. Ο Ελευθερόπουλος μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Διατηρεί ανέπαφη την αιστεία του και στη συνέχεια από Μουτσέλης δίνει επιθετικό φάουλ. Εδώ βγαίνει στην επίθεση ο Βαζέχα. Φέρνει την μπάλα στο δεξιπόδι. Σουτάρει. Καταπληκτική επέμβαση του Ελευθερόπουλου. Πολύ ωραία βέβαια. Το σουτ με δύναμη από το Καπουράνη. Καλό σουτ. Έδειξε ο Ελευθερόπουλος για ακόμη μια φορά σε κόρνερ. Ο Φραντζέσκος εκτελεί εντυπωσιακό. Ελευθερόπουλος διώχνει. Κοφίδη, Κοφίδης, μάχεται και ο Κοφίδης. Θα δοκιμάσει και ένα σουτ και τελευταία στιγμή εκπληκτική απόκρουση του Ελευθερόπουλου. Βούλτσιναν επίθεση. Δεν υπάρχει offside. Ο Αρτούρ με τον Ελευθερόπουλο και αυτή τη φορά ο Ελευθερόπουλος θα σώσει. Το σουτ που δοκιμάζει από μακριά ο Νιόπλιας, επικίνδυνο. Υποχρεώνει λοιπόν σε σωτήρια επέμβαση τον Ελευθερόπουλο στο 8ο λεπτό. Τελικά Αναστασίου το σουτ, ο Ελευθερόπουλος στην επέμβαση. Κάνει με δύναμη, πέφτει ο Ελευθερόπουλος, απομακρύνει. Ένα γκολ για να μην βγάλει offside, ανοίγει δεξιά για τον Πανόπουλο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση offside. Ο Πανόπουλος μπαίνει στην περιοχή, κάνει το σουτ απέναντι από τον Ελευθερόπουλο, ο οποίος με το πόδι σώζει την ομάδα του από το γκολ. Ζάοβιτς με τον. Αποκρούει ο Ελευθερόπουλος. Ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος είναι ο ήρωας της βραδιάς αυτή τη στιγμή. Θα δούμε λοιπόν όμως την εκτέλεση αυτού του φάουλ από τον Ασάνοβιτς. Η κεφαλιά, η εκπληκτική απόκλουση από τον Ελευθερόπουλο. Αμέτρηση με τον Κόλλα. Το σούτ με τον Ελευθερόπουλο. Και έχουμε το κόρνερ. Λιμπερόπουλο. Λιμπερόπουλος εδώ. Λιμπερόπουλος τώρα σε καλή θέση. Λιμπερόπουλος και θα μπλοκάρει εδώ ο Ελευθερόπουλος. Περιοχή ο Νικολαίδης και ο Δόνης. Ο Ελευθερόπουλος τελικά δεν βγαίνει. Ο Νικολαίδης πιάνει την κεφαλιά. Ο Ελευθερόπουλος απλώνει το χέρι του και εντυπωσιακά. Αυτή η ποικιλόμορφη πίεση στα καρέα των φιλοξενούμενων διακόπηκε για μια φορά όταν ο Ελευθερόπουλος απέκρουσε σούτ του Ντερμιτζόγλου. Ο Μίτιτς. Ωραία κίνηση. Το άλλο για τον Ιορδανίδη. Ο επόπτης λέει ότι δεν υπάρχει offside. Προλαβαίνει ο Ελευθερόπουλος και πετάει την μπάλα πλάγια. Ο Ουκρανός πάει στα πλάγια, κάνει και τη σέντρα που είναι επικίνδυνη. Αμπελάς απευθείας στο σούτ. Εντυπωσιακά ο Ελευθερόπουλος. Ο Λιζάκη τρέχει, είναι πιο γρήγορα, σε πιο καλή θέση. Θα προλάβει ο Ελευθερόπουλος. Κάνει την τρίπλα. Καλή τρίπλα. Δοκιμάζει το σούτ.
Τελικά όχι. Σώθηκε ο Ολυμπιακός. Ο Φονσέκα τελικά πολύ δυνατά. Ο Ελευθερόπουλος με γροθιές απομακρύνει. Εκεί που πάει μπάλα ο Ζιντάν θα κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά και πάλι ο Ελευθερόπουλος. Νέο σούτ ο Ελευθερόπουλος σώζει από το βολέ του Ριζάκη. Για τον Κωνσταντινίδη. Ο Ελευθερόπουλος αποκρούει. Αν θα περάσει η παλιά, ναι, περνάει για τον Πίστο Πλασέκ και χάνεται μεγάλη ευκαιρία για την Καβάλα να ανοίξει το σκορ. Για τον Καραγκούνη. Καραγκούνης εδώ προσπαθεί να βρει διέξοδο για να κάνει το σούτ. Θα κάνει το σούτ, αποκρούει εδώ. Θαυμάσια ο Ελευθερόπουλος από το σούτ του Καραγκούνη. Ο Παναθηναϊκός. Κιάσος. Κιάσος πάνω με την μπάλα. Για τον Βαζέχα. Βαζέχα τώρα μόνος του. Βαζέχα πλασαριστά. Σώζει ο Ελευθερόπουλος και πάλι ο Βαζέχα. Φεύγει Καραγκούνης και Λιμπερόπουλος. Ο Καραγκούνης στην πορεία. Να μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Ελευθερόπουλο έτοιμο να διώχνει. Ναι. Έχουμε δει μεγάλες στιγμές πέρα από τις δύο καλές ευκαιρίες του Παναθηναϊκού. Και εδώ μια τρίτη πολύ μεγάλη ευκαιρία που δεν καταλήγει σε γκολ. Ξάνθη πήδηξαν πολύ. Δεν έπιασε κανείς την μπάλα. Σύγχυση μπροστά στον Ελευθερόπουλο. Κάνει το σουτ. Ο Ντιόπι μπάλα από την εξαιρετική απόκριση του Ελευθερόπουλου. Ξανά στη γωνία. Ο Μακμάνομαν μακριά από το χώρο ευθύνης του Ελευθερόπουλου, η μπάλα δεν απομακρύνεται, γυριστό, πέφτει ο Ελευθερόπουλος, αποκρούει στην προσπάθεια του Ραούλ, αγγίζει η Ρεάλ την ισοφάριση αλλά δεν την αγκαλιάζει. Ο Ρομπέρτο Κάρλος, ακόμη μια φορά σε απευθείας η μπάλα, φεύγει από τον Ελευθερόπουλο και περνάει, νόμιζε ότι είχε φύγει εκτός παιδιάς, ο επόπτης είχε διαφορετική γνώμη. Στο Πόρτο, η παλιά. Γίνεται η πάσα, κίνδυνος για τον Ολυμπιακό, ευτυχώς ο Ελευθερόπουλος. Θα διώξουν και τώρα θα απομακρύνει και ο Ζάχοβιτς που γύρισε πίσω. Ντρούλοβιτς. Ντρούλοβιτς που μπαίνει απέναντι από τον Ελευθερόπουλο που διώχνει και μακριά από τον Ανατολάκη. Είναι κόρνερ όμως. Αμυντή σε κόντρα επίθεση που εξελίσσεται με τον Φτέσεμ, ο οποίος 8 λεπτό φτάνει απέναντι από τον Ελευθερόπουλο, αυτός με το δεξί πόδι σταματάει. Που είναι η φάση με την κόντρα στο πόδι του, έγινε ο τροφοδότης Μαυρογεννίδη. Το σούτ τώρα από τον Όλσεν και η επέμβαση από τον Ελευθερόπουλο. Ολυμπιακός μένει το 2-2, αλλά Όλσεν καθώς εκλίστρισε ο Άντζας απέναντι από τον Ελευθερόπουλο που σώζει. Κρατάει εδώ το 2-2. Το παρόν ο Ροβέρτο Κάρλος απειλεί τον Ελευθερόπουλο. Κόβει την μπάλα, κάνει το σούτ το δεξί και με το πόδι ο Έλληνας τερματοφύλακας σε κόρνερ. Εδώ ο Ροβέρτο Κάρλος. Ο Ραούλ που κάνει την πάσα για τον Μοριέντες και ο Ελευθερόπουλος σώζει. Με στόχο τον Τσίρις που βγαίνει σε θέση φορ πιο γρήγορα ο Καραταΐδης. Νικολαίδης τώρα αφήνει την εστία του Ελευθερόπουλος. Ο Νικολαίδης πλασάρει πάνω στον Ελευθερόπουλο. Άσχετα ένα τραυματισμό που τον έδωσε την ευκαιρία να τον μοβιλήσει από εκείνη την εποχή. Κωνσταντινίδης. Και ο Ελευθερόπουλος. Ελευθερία για τον Ολυμπιακό. Ο Φλίψεν στο κενό χώρο. Πάρα πολύ ωραίο το πέρασμα, αλλά κακό το κοντρόλ. Κατάφερε να κατεβάσει την μπάλα. Κάνει τις προσποιήσεις στον Μπουσαϊτίδη. Είναι στενά μαρκαρισμένος. Διώχνει ο Ελευθερόπουλος το σούτ του Φλίψεν. Πέρασε η σέντρα από τον Πεσόντα. Κοβάτσεβιτς έχει τον χρόνο να κοντρολάρει το σούτ. Ο Ελευθερόπουλος μεγάλη επέμβαση στο 26. Ο Σνάιντερ για τον Κοβάτσεβιτς και τώρα έχει μεγάλο κίνδυνο η άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Σέρβος απέναντι από τον Ελευθερόπουλο θέλει να κάνει τη λόμπα, την κάνει, αλλά ο Ελευθερόπουλος τον περιμένει. Ήξερε ότι είναι μία από τις πιθανές επιλογές του Σέρβου. Από τον Ανατολάκη που χάνει από τον δραστήριο παίκτη του Πανηλιακού. Χωρίς βάλ το σούτ, η απομάκρυνση από τον Ελευθερόπουλο στη μεγάλη ευκαιρία του Πανηλιακού για το 1-1. Κλούσεβιτς, εμεινόρθιος, καλή προσπάθεια από τον Κλούσεβιτς και το σούτ. Πέφτει ο Ελευθερόπουλος, απομακρύνει την μπάλα. Μια έξοχη παλιά στον Κένεντι. Ο Κένεντι γυρίζει. Το σούτ από τον Κλούσεβιτς, επέμβαση από τον Ελευθερόπουλο. Θα βγει τώρα με τα αριστερό. Πολύ ωραία προσπάθεια. Τέτα τέτο, Ελευθερόπουλο σώζει τον οργανωμένη άμυνα του Ολυμπιακού. Θα βγει τώρα η σέντρα για τον Βρίζα. Βρίζα κεφαλιά. Σώζει ο Ελευθερόπουλο σε μια καταπληκτική επέμβαση. Νιόπιας. Να εκείνη από τα αριστερά και πάλι όπου οι παίκτες του Όφη κάνουν πολλά πράγματα. Φτάνουν κοντά σε ένα δεύτερο γκολ, αλλά δεν το πετυχαίνουν. Στον Γκόμες με τον Ανατολάκη. Ενδιαφέρουσα μονομαχία. Ο Γκόμες περνάει. Ένα πλασάρι με τα πόδια, Ελευθερόπουλος σώζει. Ο Ολυμπιακός, αντί να εντείνει την προσπάθεια για διασφάλιση της νίκης, προς γενική έκπληξη των οπαδών του, ενώτερα την ανάσα του διώκτητου Παναθηναϊκού. Για παλιά για τον Κωνσταντίνου, δεν υπάρχει offside. Ο επόπτης υπέδειξε να συνεχιστεί το μάτς. Όπως όπως τώρα ο Φάουκλαντ, να φύγει η μπάλα, έχει ανέβει η άμυνα του Ολυμπιακού. Λάθος από τον Ανατολάκη, ο Κομπαγιάς στη φάση, σωτήρια επέμβαση από τον Ελευθερόπουλο. Μακρινό σουτ από τον Νιόμπλια, ο Ελευθερόπουλος πέφτει και παραχωρεί κόρνερ. Τον Γκόμες, εκτελεί ο Μαουρ, έξω βγαίνει μπάλα. Ο Δερμιτζάκης, πολύ καλό σουτ, με το ένα χέρι επέμβαση από τον Ελευθερόπουλο. Τώρα για να δώσει την μπάλα στον Τουρσουνίδη, Διόπ. Δοκιμάζει ένα σουτ ο Διόπ, η σωτήρια επέμβαση του Ελευθερόπουλου. Ο Ανατολάκης τρέχει να κλείσει, η σέντρα του, Γιωβάνοβιτς, του πήρε την μπουκιά από το στόμα.
ο Σολάκης που στη συνέχεια έκανε ένα εκπληκτικό σουτ για να διώξει ο Ελευθερόπουλος. Ο Νούρμελα στο κόρνερ. Η κεφαλιά και διώχνει ο Ελευθερόπουλος. Πολύ ωραία απόκρουση του goalkeeper του Ολυμπιακού που κρατάει το 0-0. Μια μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Κίνδυνος με τον Νούρμελα. Ο Νούρμελα που θα κάνει και την τρίπλα. Ο Ελευθερόπουλος θα πέσει πολύ ωραία και θα το αποσπάσει την μπουκιά από το στόμα, θα λέει κανείς. Ο Βιθέντε που πέρασε, το σούτ, ο Ελευθερόπουλος σώζει. Με τον Πατσαρατζόγλου και τον Γιαννακίδη να κάνει κίνηση σαν φορ, να πάρει την μπάλα. Εντυπωσιακή επέμβαση από τον Δημήτρη Ελευθερόπουλος, το σούτ του Γιάκα. Πις. Να συντάσσεται για έναν Ολυμπιακού, δοκιμάζει ο Πολωνός από μακριά, κόρνερ από τον Ελευθερόπουλο. Δύσκολη μπάλα να την κατεβάσει και να κάνει το κοντρόλ. Λάθος από τον Κουρσανίδη, ο Νικολαίδης απέναντι τον Ελευθερόπουλο, το σούτ, κόρνερ, επέμβαση από τον goalkeeper του Ολυμπιακού. Μαρλέ. Το σούτ, επικίνδυνο σούτ, εκτείναξη του Ελευθερόπουλου, κόρνερ. Και πάλι περνάει μπάλα, αδράνεια, βγαίνει, σώζει ο Ελευθερόπουλος για τον Ολυμπιακό. Πους. Βρίσκεται στο τείχος, τελικά ο Μέρφη πράγματι εκτελεί, πέφτει ο Ελευθερόπουλος, η μπάλα περνάει. Απομάκρυνση από τον Πουρσανίδη που είναι τελευταίος αμυντικός, να το επαναλάβω σήμερα. Επιχειρεί το σουτ, δεν ευνηδιάζει το Ελευθερόπουλος. Στο σουτ αυτό του Στίβεν Τζέραρντ. Σέντρα του Κεμπάτζε, ο Έλντερ ευκαιρία κατά Γιάννηνα, ο Ελευθερόπουλος κόρνερ. Ντεμπά, το κοντρόλ, μπαίνει ο Λιβεριανός από πλάγια, πλασάρι, σώζει ο Ελευθερόπουλος. Παύλοβιτς στην εκτέλεση του φάουλ για τον Εθνικό Αστέρα, ανάποδη κεφαλιά. Η μπάλα για τον πεναλί, ο Ελευθερόπουλος πέφτει στα πόδια του. Δούμε ποιος από τους δύο παίκτες θα εκτελέσει. Ο Ντεντέλκοβιτς τελικά το σουτ. Ελευθερόπουλος. Να πάρει την πάσα του συμπαίκτη του. Κοπιτσής ευκαιρία, ο Μαλαδένης είναι μόνος. Ο Κοπιτσής θα κάνει το σουτ. Ο Ελευθερόπουλος διώχνει με τα πόδια. Ο Μαρινάκης δεν είναι σε θέση offside. Ευκαιρία για τον Όφη, καθώς είναι και ο Μάουρο για στήριγμα. Κρατάει ο Μαρινάκης το σουτ. Επέμβαση εντυπωσιακή από τον Ελευθερόπουλο σε corner στο 50. Αλεξούδης. Κρατάει την μπάλα, τώρα θα την περάσει, βγαίνει ο Ελευθερόπουλος με τα πόδια, καθυστέρησε πολύ ο Αλεξούδης να κάνει την πάση στον Επιρώτη. Εκτελείται λοιπόν το κόρνερ του Παναθηναϊκού, η κεφαλιά, ο Ελευθερόπουλος εκπληκτική, ενστικτόδης, αλλά καταπληκτική επέμβαση. Ο Λιβάρες, με πολύ χώρο από εκεί. Το σούτ, εξαιρετική απόκριση του Ελευθερόπουλου. Πανέξυπνη πάσα στο πλάι για το Φίσα, συμπτό σουτ με τα πόδια Ελευθερόπουλος, κεφαλιά του Φίσα, μπλοκάρει Ελευθερόπουλος. Φάς την εκτέλεση του φαουλ για τον Ιωνικό. Η κεφαλιά αποκρούει ο Ελευθερόπουλος. Ανατολάκης κόβει. Αφάς το σούτ, Ελευθερόπουλος με τα πόδια. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ιωνικό. Μπαλά βγαίνει έξω στον Μπάντοβιτς που δοκιμάζει στην κίνηση. Ο Ελευθερόπουλος πέφτει. Κόρνερ από τον Καραταΐδη. Βγαίνει έξω στον Μιλίνκοβιτς. Έρχεται ο Μπάντοβιτς. Το σούτ στην κίνηση. Ο Ελευθερόπουλος απομακρύνει. Μιλέν Πετκόβ με φάλτσο. Κεφαλιά ψαράκι, εντυπωσιακή από τον Κόλλα, απόκρουση με τα πόδια τον Ελευθερόπουλο. Με μόλις τώρα, όπως βλέπετε από το χρονόμετρο, σε αυτό το διάστημα των καθυστερήσεων. Σέντρα, Μαλαδένης, εκπληκτική επέμβαση από τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο που κρατάει το σκορ στα επίπεδα του 1-2. Σιόπουλο, η μπάλα που περνάει για τον Γκαλέτο. Η κίνηση που κάνει και βγαίνει στον κενό χώρο Βλάβοβιτς χωρίς offside, λέει ο βοηθός. Η σέντρα πρέπει, έχει βρει και στο δοκάρι μπαλα ή στο πόδι του Ελευθερόπουλου μετά το διώξιμο. Διαμαρτύρονται όλοι τώρα από πλευρός Ολυμπιακού. Στο κέντρο Λιζαντέμπε, στο βάθος ο Βαζέχα, αυτόν σημαδεύει ο Νασιόπουλος. Ωραίο κοντρό του Πολωνού, το σουτ συγκίνηση, καταπληκτική επέμβαση του Ελευθερόπουλου. Αλλά κάτω ο Λιζαντέμπε είναι κοντά του, ο Νασιόπουλος συνεχίζει μόνος του. Πλασάρι, πέφτει και μπλοκάρει Ελευθερόπουλο. Τραβάει μαζί τον Ανατολάκη. Βούξεβιτς, στην κίνηση, πέφτει ο Ελευθερόπουλος. Ευκαιρία για την Παναχαϊκή να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ, corner. Βλάβοβιτς. Το σούτ του Βλάβοβιτς, η κόντρα, εκπληκτική απόκριση του Ελευθερόπουλου. Λοιπόν, έχει χώρο, τώρα καλύπτει ο Ζελίας, Σεταρίδης. Συρτή σέντρα, περνάει μπάλα, Βαζέκα στην περιοχή, σουτάρει. Νέα εκπληκτική επέμβαση, ο Βλάβοβιτς, συγγνώμη. Για να δούμε την προσπάθεια να ανταποδώσει ο Κωνσταντίνου. Μπαίνει με δύναμη στην περιοχή. Ο Κωνσταντίνου προτιμάει ένα σουτάρι αντί να δώσει το τελείως μόνο του Σαπουτζή. Επιμένει ο Χατζή που σουτάρει στα ύψη. Είναι στο έδαφος ο Μιλόγεβιτς που. Τη στιγμή που ο Ελευθερόπουλος κάνει μια εκπληκτική απόκρουση σε αυτή την επικίνδυνη σέντρα σου, το Μιλόγεβιτς εξακολουθεί να είναι πεσμένος. Γίνεται πρόβλημα. Κωνσταντίνου, καταπληκτική ενέργεια. Θα αποκρούσει ο Ελευθερόπουλος, δεν προλαβαίνει ο Φοφόνκα. Ο Κωνσταντινίδη, πέταγμα της μπάλας για τον Γεωργιάδη που φεύγει κανονικά. Και ο Εγκομίτης κοντά, Γεωργιάδης έχει την επιλογή του πλασέ. Διώχνει ο Ελευθερόπουλος. Ο Εγκομίτης θέλει, αλλά θα προλάβει ο Κοστούλας. Αλβέρτης, πολύ καλή μεταβίβαση. Ο Μπούις με τον Ελευθερόπουλο με τα πόδια μαζεύει. Τελανόητο, Μπούις, ευκαιρία για τον Αθηναϊκό, ο Ελευθερόπουλος
γλιτώνει την άμυνα του Ολυμπιακού. Στο 21 και στο 23 η άμυνα των Ερυθρολεύκων πέρασε ξανά δύσκολες στιγμές από τον άψογο συνδυασμό Λόπες και Κρέσπο, αλλά τα σούτ των Αργεντίνων αποκρούστηκαν από την άμυνα του Ολυμπιακού. Στο 39 ο Ελευθερόπουλος έδειξε τη μεγάλη του κλάση εξοδετερώνοντας φάουλ του Σίνισα Μιχαήλοβιτς. 0-0 παραμένει. Κεφαλιά ο Ντονάτο με τα πόδια ο Ελευθερόπουλος. Μεγάλη απόκρουση. Γεύζα του Μπέκαμ η κεφαλιά και διώχνει ο Ελευθερόπουλος. Εκπληκτική απόκρουση του Ελευθερόπουλου. Ενώ τώρα ο Μπορμπόκης εκτέλεσε το κόρνερ, η μπάλα φτάνει στον Κωνσταντινίδη. Καλό σουτ, πέφτει ο Ελευθερόπουλος, αποκρούει και ο Γιανακόπουλος απομακρύνει σε πλάγιο. Ο Τακουνάκη, ο Ολιφαντέ, το σουτ και εξουδετερώνει ο Ελευθερόπουλος πολύ ωραία. Η μπάλα μπροστά στον Μαυρογεννίδη, η σέντρα κεφαλιά, φανίστε λερό, η διπλή επέμβαση από τον Ελευθερόπουλο. Πάει να αποφεληθεί ο Στόλς από το πουθενά. Βερόν. Συγκλίνει κατά μέτωπο που περνάει πάνω από τον Αμανατίδη. Ένα καυτό σουτ. Εκπληκτική απόκριση από τον Ελευθερόπουλο. Με τον Αμανατίδη. Κατεβάζει ο Ολλανδός. Πάει να γυρίσει τον Αμανατίδη. Βλέπει την εστία. Σουτάρει. Κόρνερ. Ο Ελευθερόπουλος αυτή την ατομική ενέργεια. 5 πλέον. Εκτελεί ο Ολλανδός και αποκρούει ο Ελευθερόπουλος. Και διώχνει ο Γιανακόπουλος. Ο Μπέκαμ κοντά. Πάλι ο Ελευθερόπουλος. Κρατάει το 0-0. Κωνσταντίνου μαζί με τον Αλατράκη. Κωνσταντίνου το σουτ. Αποκρούει ο Ελευθερόπουλος. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Η ΑΕΚ βγαίνει μπροστά, ο Λάξ έχει την ευκαιρία απέναντι από τον Ελευθερόπουλο που σώζει τον Ολυμπιακό και κρατάει το υπέρ του 3-2, χάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Τζόρτζεβιτς σε μια πολύ σημαντική φάση στο παιχνίδι, το σούτ του Μακόρ με θαυμάσια επέμβαση από... Για τον Νικολόπουλο, περιμένει να κάνει την κίνηση, ο Χλωρός είναι ωραία, η παλιά του Χλωρός θα πλασάρει, ο Ελευθερόπουλος θα σώσει τον Ολυμπιακό. Αυτό το φάουλ από τον Γκάγκερ, εκεί που πάει βάζει την προβολή ο... Καούνος, αν προλάβαμε να δούμε καλά και παραλίγο να χρειαζόταν σκόρερ αν δεν επενέβαινε ο Ελευθερόπουλος. Ο Μπελεβόνης, ο Σολής, ο Ελευθερόπουλος, εντυπωσιακή επέμβαση σε κόρνερ. Εδώ, πως κέρδισαν την κόντρα Γερμανοί, πολύ επικίνδυνος ο Μπαστούρκ, μεγάλη ευκαιρία, πλασέ και να η μεγάλη απόκρουση από τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο. Μπαστούρκ σε καλή θέση εδώ, το σουτ καλό και επίσης πολύ καλή η απόκρουση του Δημήτρη Ελευθερόπουλου. Γιατί είναι η απόσταση αλλά έχει πολύ καλό πόδι ο Πράλια, συνεπώς να προσέξει άμυνα του Ολυμπιακού, το σουτ και πέφτει ο Ελευθερόπουλος και διώχνει. Ο Γκίξ θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Κεφαλιά από τον Μπέκαμ Ελευθερόπουλος. Σύγχυση εκεί. Ο Γιανακόπουλος έδιωξε. Βαθιά παλιά από τον Μπέκαμ. Σόλσκερ. Καλή απόκρουση από τον έτοιμο σε αυτή τη φάση Δημήτρη Ελευθερόπουλο. Μαρκάρι. Εδώ όμως έχουμε το Βερόν. Το σουτ από τον Αργεντίνο. Ο Ελευθερόπουλος έδιωξε την μπάλα προς τα έξω. Πάει για το δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά ο Ελευθερόπουλος πέφτει και πάλι σε κόρνερ. Εκπληκτική επέμβαση του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Λί του Γιάννα Κιωκά. Πάω και είναι στο προσκήνιο. Περνάει η μπάλα, στρώνεται. Ο Ελευθερόπουλος μεγάλη απόκρουση. Στο γύρισμα του Σαλπικίδη που πάνω στην κίνηση. Για να πάμε στη δράση την ποδοσφαιρική. Πολύ έξυπνη κοφτή παλιά στον Οκά. Τρίπλα του Οκά. Την μπάλα με το δεξί στην κλειστή γωνία. Κόρνερ ο Ελευθερόπουλος. Κόρνερ του Γεωργιάδη. Και την μπάλα πλάγια στον Οκά, με τη μία για τον Γιασεμί. Νικάει τον Ανατολάκη, διώχνει ο Ελευθερόπουλος σε πλάγιο. Αφήνει ο Σνάιντερ, γεμίζει ο Μπάμπιτς, διώχνει ο Τζόρτζεβιτς. Το σούτ επικίνδυνο από τον Γιλντιράη και ο Ελευθερόπουλος. Κάρτας φέρνει την μπάλα στο αριστερό του. Για τον Νικολαίδη, ωραία πέρασε την μπάλα ο Νικολαίδης και ο Ελευθερόπουλος με τα πόδια. Τσάρτας λοιπόν τώρα στο φάουλ, η μπάλα περνάει, ο Ελευθερόπουλος σώζει τον Ολυμπιακό, μεγάλη στιγμή. Εδώ ο Λάκης σηκώνουν τα χέρια οι παίκτες του Ολυμπιακού για offside, ο Ελευθερόπουλος σώζει. Ο Άρης θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι στο 38ο λεπτό. Όταν ο Κνόπερ θα βγει τέταρτο τον Ελευθερόπουλο, αλλά θα μπορέσει να νικήσει τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Λάθος από τον Μπουρσανίδη που δίνει προϋποθέσεις αντεπίθεσης εδώ για τον Πας με το Κυπαρίσι. Θα σουτάρει, πέφτει ο Ελευθερόπουλος, θα σώσει τον Ολυμπιακό στη φάση αυτή. Ο Γενή του κάνει προσποίηση, έκανε σέντρο Αναστασιάδης. Ο Αθανασιάδης μπερδεύτηκε, βρίσκεται απέναντι στον Ελευθερόπουλο που σώζει τον Ολυμπιακό. Στη στολή του για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο στο 56 με δυνατό σου του Σαβίδη. Αλλαγή παιχνιδιού δεξιά για τον Μποάντεκ. Πολύ ωραία παλιά του Κιάσου. Να δούμε εδώ τον Μποάντεκ που κάνει το σουτ και ο Ελευθερόπουλος σταματάει μία ακόμη. Σε μία ακόμη φάση τον Αγκανέζο. Για να δούμε την επιλογή του Βραζιλιάνου. Είναι πολύ έξυπνη η πάσα μέσα στην περιοχή. Το πλασέ ο Ελευθερόπουλος. Πολύ μεγάλη απόκρουση του Ελευθερόπουλου. Να δούμε η πάσα από την άλλη πλευρά. Φτάνει στον Προχωρένκο το σουτ. Δυνατό Ελευθερόπουλος και αυτή τη φορά. Ο Αστέρα, ο οποίος βγαίνει γρήγορα με τον Μάρκοβιτς. Μάρκοβιτς άλλαξε παιχνίδι για το ψηλό της ομάδας, το Ζίγκιτς. Κάνει το πλασέ Ελευθερόπουλος σε ετοιμότητα.